Πάμε στις ελλείψεις φαρμάκων. Εύη, να προχωρήσουμε λίγο σε μία παρουσίαση που αφορά, φαντάζομαι, αυτό το σκηνικό και τις τέσσερις περιφερειακές ενότητες. Λείπουν φάρμακα σε ποιες κατηγορίες? Σε αρκετά φαρμακεία του Ηρακλείου που αφορούν κυρίως ογκολογικούς ασθενείς του νομού. Έχουμε λείψει λοιπόν σε αντικαρκυνικά φάρμακα, σε παυσίπονα, ειδικά παυσίπονα τα οποία είναι για ογκολογικούς ασθενείς, φάρμακα αναπνευστικά, καρδιολογικά, αντιβιωτικά και γυναικολογικά φάρμακα. Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ και πάμε να δώσουμε πάσα στον κύριο Αριστοτέλη Σκουντάκη, τον πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου. Μία συζήτηση που έχουμε κάνει στο παρελθόν πάρα πολλές φορές. Κύριε Σκουντάκη, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα σε όλους και σε εσάς, κύριε Παναγιωτόπουλε. Καταρχάς, ένα πρώτο σχόλιο, να επιβεβαιώσετε το ρεπορτάζ μας αναφορικά με τις κατηγορίες φαρμάκων στις οποίες καταγράφονται οι μεγαλύτερες ελλείψεις. Σίγουρα αυτά που αναφέρατε πριν λίγο τα επιβεβαιώνω και εγώ ότι υπάρχουν ελλείψεις και σίγουρα αν θα ήμουν εγώ στη θέση σας θα τα παρουσίαζα και με πολύ πιο τραγικό τρόπο, δεδομένου ότι είναι πολύ χειρότερα τα πράγματα από ό,τι τα παρουσιάζουμε κάθε τόσο. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν μεγάλα προβλήματα στις εκτελέσεις των συνταγών και στην κάλυψη των θεραπείων πολλών ασθενών, γιατί και οι εταιρείες αλλά και η πολιτεία δεν έχει κάνει τίποτα ώστε να επιληθεί το όποιο πρόβλημα υπάρχει αναπερίπτωση όσον αφορά τις ελλείψεις των φαρμάκων. Τελευταία συζήτηση που είχαμε πραγματοποιήσει ήταν περί τα μέσα του Ιούλη, λίγο πριν κλείσει η περσινή σεζόν για την εκπομπή μας. Η κατάσταση αυτή τη στιγμή, 18 Οκτωβρίου, είναι χειρότερη σε σχέση με πριν από τρεις μήνες? Έχω την αίσθηση ότι είναι χειρότερη, δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή μπαίνουμε σε μια περίοδο που καταλαβαίνετε έχουμε εξάρση ιώσεων, λοιμόξεων, κρυολογημάτων, όλα αυτά τα οποία επιβαρύνουν πάρα πολύ την υγεία του γενικότερου πληθυσμού και πολλά φάρμακα τα οποία έχουμε για να αντιμετωπίσουμε τέτοιου είδους καταστάσεις δεν τα έχουμε. Όπως αναφέρατε κι εσείς, αντιβιωτικά ή φάρμακα του αναπνευστικού συστήματος που είναι άκρως αναγκαία αυτές τις μέρες και θα είναι αναγκαία για όλη την περίοδο του χειμώνα και μέχρι την άνοιξη, αυτή τη στιγμή δεν τα έχουμε στα χέρια μας. Δηλαδή υπάρχουν κατηγορίες καρκινοπαθών που δεν μπορούν να λάβουν την αγωγή τους? Ναι, υπάρχουν και αυτοί οι ασθενείς. Σήμερα κιόλας μπορώ να σας πω πριν λίγες ώρες εμφανίστηκε εδώ μια κυρία με τη συνταγή της η οποία δεν μπορούσε να εκτελεστεί. Έχει προγραμματισμένη χημειοθεραπεία με το συγκεκριμένο φάρμακο το οποίο από ό,τι με ενημέρωσε δεν υπάρχει ούτε στο νοσοκομείο στο οποίο απευθύνεται ούτε έξω στα φαρμακεία τα ιδιωτικά. Το πρόβλημα για τη συγκεκριμένη κυρία οφείλεται στο γεγονός ότι αυτό το φάρμακο το κάνει εισαγωγή μια δημόσια υπηρεσία, ο οργανισμός, ο οποίος είναι ο ΙΦΕΤ και ο οποίος αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να ανταποκριθεί στον ρόλο του γιατί οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι ούτε αρκετή επαρκή χρηματοδότηση έχει αλλά πιθανόν να υπάρχουν και κάποια άλλα ζητήματα τα οποία εμείς δεν έχουμε αντιληφθεί ως φαρμακευτικός σύλλογος. Και τι γίνεται σαν επαγγελματία στον χώρο της υγείας? Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση, κύριε Σκουντάκη, συγκεκριμένα της κυρίας συγκεκριμένης? Όσον αφορά τη συγκεκριμένη κυρία, εμείς ως φαρμακείο προσπαθούμε καλώντας άλλους συναδέλφους ή αποθήκες ή εταιρείες στην Αθήνα να δούμε μήπως και βρούμε κάπου έστω και ένα κουτί για να προχωρήσει η θεραπεία της. Από εκεί και πέρα, αν δεν βρεθεί, σίγουρα η χημειοθεραπεία της θα πάρει αναβολή με ό,τι επακόλουθο μπορεί να υπάρχει αυτή τη στιγμή στην υγεία της που καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ επιβαρημένη λόγω της ασθένειας. Εγώ θα έλεγα, κύριε Σκουντάκη, ότι υπάρχει πέρα από αυτό το πρακτικό κομμάτι και μια ψυχολογική επιβάρυνση σε όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι ταλαιπωρούνται με διάφορα θέματα υγείας και υπάρχει και μια δυσκολία στο να μπορέσουν να το αντιμετωπίσουν. Δηλαδή, δεν είναι μόνο το πρόβλημα σαν πρόβλημα. Γίνεται τώρα βάρος και φόρτωμα για τους ίδιους και το πώς, με ποιο τρόπο θα το αντιμετωπίσουν. Μιλάμε για ένα διπλό βάρος που καλούνται να σηκώσουν αυτή τη στιγμή όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Ψυχολογικά είναι επιβαρημένοι και οι ίδιοι λόγω της κατάστασής τους. Αυτό δεν χρειάζεται να το αναλύσουμε και πολύ, το καταλαβαίνουμε όλοι. Αλλά φανταστείτε όμως ότι όλο το οικογενειακό τους περιβάλλον, τι ακριβώς βάρος αυτή τη στιγμή και τι σταυρό κουβαλάει στην πλάτη του για μάλιστα. να μπορέσει να καλύψει αυτόν τον άνθρωπο. Σαφώς υπάρχουν ψυχολογικές επιβαρύνσεις, σαφώς υπάρχουν οικονομικές επιβαρύνσεις. Σκεφτείτε έναν τέτοιον άνθρωπο να γυρνάει όλη την Κρήτη για να βρει το φάρμακό του. Τι έξοδα κάνει και μόνο από αυτό.
είναι μια κατάσταση η οποία δεν είναι καθόλου, καθόλου ανεκτή και όμορφη. Μάλιστα. Για ένα κράτος που θέλει να λέγεται ευρωπαϊκό. Σε κάθε περίπτωση θα έπρεπε η πολιτεία να παρέμβει πιο δραστικά σε τέτοιου είδους ζητήματα. Κύριε Σκουντάκη, να σε ευχαριστήσω θερμά. Σας ευχαριστώ πολύ.